Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου του 2023. Τα θέματα της εκπομπής μας θα κάνουμε ένα εισαγωγικό. Το δεύτερο θέμα είναι η Ουκρανία, στη συνέχεια το τρίτο για τη Ρωσία. Υπάρχουν εξελίξεις, αρκετά σημαντικές θεωρώ. Το τέταρτο αφορά τις εξελίξεις, την κατάσταση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και στο Κωσυφοπαίδιο. Το πέμπτο σχετίζεται με τις εξελίξεις στις ΗΠΑ. Το έκτο αφορά το ασιατικό ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ της Ασίας που βρίσκεται στα σκαριά. Το έβδομο το μεταναστευτικό. Το όγδοο το θέμα της Σλοβακίας που είναι πολύ σοβαρό, θα δείτε αρκετά πράγματα. Το ένατο εξελίξεις που σχετίζονται με την Κύπρο. Και θα κλείσουμε με τα δικά μας θέματα, τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και σε σχέση με την Τουρκία. Να δούμε λοιπόν τα εισαγωγικά, να ξεκινήσουμε με σχόλια που έχουν γράψει είτε στο κανάλι, είτε έχουν στείλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου φίλοι. Το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα προωθεί αναξιοκρατικά διεφθαρμένους δημοσίους υπαλλήλους παντού για να κάνει τις δρομοδολές του ανενόχλητο. Μην προτείνετε λοιπόν λύσεις σαν την προχθεσινή. Μοναδική ελπίδα είναι η απλή αναλογική συνταγματικά κατοχυρωμένη ως μόνιμο εκλογικό σύστημα σε συνδυασμό με δημοψηφίσματα για όλα τα εθνικά θέματα. Γάμα χ πιστός ακροατής. Λοιπόν, ακούστε. Η απλή αναλογική από μόνη της δεν σημαίνει τίποτα. Αν έχουμε δηλαδή απλή αναλογική και συνεχίζουν τα κόμματα, δηλαδή ομάδες των 3-4-5 ατόμων, να κάνουν τις λίστες, ποιος θα είναι υποψήφιος στην Ευρυτανία, ποιος θα είναι υποψήφιος στα Γρεβενά, ποιος θα είναι υποψήφιος στην Κοζάνη, στις Έρες, στον Εύρο, πώς θα έχουμε δηλαδή βελτίωση στο πολιτικό σύστημα της χώρας μας. Τα ίδια θα γίνονται. Απλά θα γίνονται με απλή αναλογική. Τα ίδια ακριβώς. Μπορεί δε το θέμα της διαφοράς να επιταθεί ακόμα περισσότερο, γιατί θα αρχίσουν τα παζάρια μεταξύ τους. Η λύση λοιπόν είναι αυτή που είπαμε, λέει, και σε συνδυασμό με δημοψηφίσματα. Πώς θα σου επιτρέψουν αυτοί να κάνουν δημοψηφίσματα. Θέλει συνολική αναδιάρθρωση στο πολιτικό σύστημα και εφαρμογή ενός δημοκρατικού πολιτεύματος. Δημοκρατία. Η δημοκρατία δεν εξαντλείται μόνο στις κάλπες, πας και ψηφίζεις. Αν είναι στημένο το παιχνίδι, τι πας και ψηφίζεις. Να σας θυμίσω ότι υπήρχε βουλευτής ο οποίος για να είναι υποψήφιος σε συγκεκριμένη περιφέρεια λάδωσε ανώτατο στέλεχος κόμματος με πολλά λεφτά, ένα χαρτί που λένε στην πιάτσα, για να πάει να είναι και να βγει και σίγουρα, και βγήκε, και αφήστε τώρα. Άρα έστω ότι αυτό ήταν με απλή αναλογική, δεν θα ήταν στη Βουλή. Δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα. Τα προβλήματα λύνονται με ένα σύστημα που δεν θα επιτρέπει σε καμιά οικογένεια, σε καμία βαρονία, δεν θα επιτρέπει σε καμιά ξένη χώρα την παρέμβαση. Το ξαναλέω, όταν έρχεται η Τρόικα, λέει να υπογράψουμε μνημόνιο, να μην έχει το δικαίωμα κανένας πρωθυπουργός και κανένας υπουργός να το υπογράψει, λέει τι θέλετε μνημόνιο, εντάξει, να το δώσει στους πολίτες και να αποφασίσουν οι πολίτες, να το πάρει ο κάθε βουλευτής, να πάει στην περιφέρειά του και να πει κύριοι, η κατάσταση είναι αυτή. Να σας την παρουσιάσω. Αυτή είναι η κίνδυνη, αυτό, και οι επιλογές μας είναι α, β, γ. Α μνημόνιο, β αυτό, γ αυτό. Αποφασίστε να πάρω την απόφασή σας να την πάω στη Βουλή. Να έρθουν οι 300 βουλευτές ή όσοι είναι, να φέρουν τη βούληση των πολιτών, να την πάρει ο Πρωθυπουργός και να πει στην Τρόικα, στον Αμερικανό, στον Ρώσο, όποιον πιέζει την Ελλάδα, κοίταξε, για αυτό που ζητάς, η απόφαση των πολιτών είναι αυτή. Όχι η απόφαση δική μου. Και να σας πω κάτι, δεν είναι θέμα προσώπων. Να παίρναμε τον καλύτερο, ποιον να μας τον έστελνε ο Θεός από πάνω. Εάν αυτόν τον άνθρωπο, και να μην είχαν τίποτα εις βάρος του, απειλούσαν τα παιδιά του, απειλούσαν την οικογένειά του, αυτός ο άνθρωπος θα λύγιζε. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Διότι βρέθηκα κι εγώ σε τέτοιο δίλημα, όντας σε δύσκολη αποστολή, όταν είχα μαζί μου την οικογένειά μου, ήμουν ευάλωτος. Ξέρετε γιατί έλεγα στον εαυτό μου,
Έχεις δικαίωμα να θέσεις σε κίνδυνο τη δική σου ζωή. Έχεις δικαίωμα να θέσεις σε κίνδυνο τη ζωή άλλου, του παιδιού σου, της γυναίκας σου, του αδερφού σου. Όχι. Δεν έχεις το δικαίωμα. Έστω και αυτοί αν το θέλουν, δεν έχεις το δικαίωμα να πάρεις εσύ την απόφαση. Άρα, δεν είναι το σύστημα που θέλει αλλαγή. Δεν είναι θέμα προσώπων, είναι θέμα συστήματος. Και το σύστημα πρέπει να γίνει με τον τρόπο που σας είπα. Άλλο να καλείσαι μια ξένη χώρα, μια ξένη δύναμη, να εκβιάσεις έναν, δύο, τρεις ή πέντε, και άλλο να εκβιάσεις 10 εκατομμύρια. Εκεί γίνεται φραγμός και οι πολίτες αποφασίζουν. Απλά, πάμε στο επόμενο θέμα. Ο φίλος, ο κύριος Πομάκης Ιωάννης. Σας παρακαλώ πολύ, βοηθήστε με αν θέλετε και αν μπορείτε, τόσο εμένα όσο και την πλειονότητα των ανθρώπων που σας παρακολουθούν. Διαβάζω και ακούω πολύ συχνά τα γραφόμενα και τα λεγόμενά σας, όπως του κυρίου Μιχάλη Ιγνατίου. Πολλές φορές και οι δυο σας, σε 1000 εθνικά θέματα, αναφέρεστε στις διαφθαρμένες αλήθειες στην Αθήνα και στη Λευκοσία. Πολύ ωραία. Γιατί δεν τολμάτε και οι δυο να τις κατονομάσετε για να μάθουμε εμείς οι πτωχοί το πνεύμα τι ποιοι είναι? Γιατί όλοι εμείς, η πλειονότητα, δεν είμαστε σε θέση να παρακολουθούμε τα πάντα που γράφονται, ώστε να τους εντοπίζουμε και να τους αναγνωρίσουμε. Γιατί μη γνωρίζοντας το ποιοι είναι, πιθανόν να τους ακούμε και να τους πιστεύουμε. Όπως και το ότι τόσοι πρωθυπουργοί, αριστεροί και δεξιοί, περάσανε, είναι δυνατόν να μην τους γνωρίζουν? Και εφόσον λογικά τους γνωρίζουν, γιατί τους εμπιστεύονται, τους συμβουλεύονται και ακολουθούν συνήθως τις δικές τους προτάσεις? Μήπως, όπως λέει και ο λαός, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι? Λέω μήπως. Ευχαριστώ εκ των πρατέρων για την όποια απάντησή σας. Με εκτίμηση, Πομάκης Ιωάννης. Λοιπόν, ακούστε. Το να πολιτικά έχουμε δείξει και έχουμε αποδώσει και κατηγορίες και ευθύνες και σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Για παράδειγμα, έχουμε πει για το ΕΛΕΑΜΕ. Τι άλλο θέλετε δηλαδή? Για πολλούς καθηγητές που γράφουν άρθρα, τα έχουμε πει αυτά. Και μερικές φορές, ξέρετε, είναι και δύσκολο να πεις αυτός. Μετά αρχίζουν οι πολεμικές. Όταν όμως τον φωτογραφίζεις, τώρα έχετε δίκιο, αυτό το όταν φωτογραφίζεις κάποιον το καταλαβαίνουν μόνο αυτοί που είναι σε αυτή την πιάσα τη λεγόμενη, την δημοσιογραφική και την πολιτική. Ο απλός πολίτης δεν είναι εύκολο να το καταλάβει. Εγώ ακούω τον προβληματισμό σας, θα προσπαθήσουμε να γίνουμε πιο ξεκάθαροι. Εντάξει, θα το προσπαθήσουμε. Το πήρα το μήνυμα πάντως, κύριε Πομάκη. Λοιπόν, υπάρχει ο Στέλιος Ποσάντζης. Γράφει ένα μήνυμα και λέει ότι αν έχετε δει την εκπομπή του Al Jazeera για το θέμα, όπως προβάλλεται στο YouTube στην παρακάτω διεύθυνση. Και λέει, είναι αχαρακτήριστο το πόσο ξεδιάντροπα υπέρ της τουρκικής άποψης περί των συμβάντων αναφέρεται στην ανταλλαγή των πληθυσμών. Δεδομένου ότι αυτή η εκπομπή ήδη προβάλλεται από το YouTube εδώ και 5 χρόνια με πάνω από 138.000 τηλεθεάσεις ως τώρα, θα έπρεπε να είχαν ξεσηκωθεί σύσσωμοι τα Υπουργεία Εξωτερικών, οι Πρεσβείες, η Πρωθυπουργία, τα Υπουργεία Παιδείας, όλοι οι ελληνικοί οργανισμοί του εξωτερικού, τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, κρατικά και ιδιωτικά, όλες οι οργανώσεις και σύλλογοι των Ελλήνων του εξωτερικού, ώστε να καταδείξουν τη μερολεπτική στάση του Al Jazeera, να το καταγγείλουν παντού και να συνεχίζουν να το καταγγέλνουν έως ότου το υποχρεώσουν να καθαιρέσει την εκπομπή αυτή, να ανασκευάσει τα όσα αναφέρει σε αυτήν και τέλος και το σημαντικότερο, να προβεί σε απόλυτα ξεκάθαρη απολογία και να ζητήσει συγγνώμη προς τον ελληνισμό ολόκληρο και όλους τους Έλληνες χριστιανούς μάρτυρες και πρόσφυγες της Μικρασιατικής καταστροφής το 1922. Αντί λοιπόν τα ελληνικά μέσα ενημέρωση να πάψουν να συνεργάζονται και να μεταδίδουν το Al Jazeera, κάνοντας διαρκώς έμεσα διαφήμιση ώστε να πρόκειται για αμερόληπτο και αξιόπιστο ενημερωτικό οργανισμό ειδήσεων, συνεχίζουν να προβάλλουν αποσπάσματα από αυτό διαρκώς. Εσείς έχετε κάνει κάποια σχετική εκπομπή για αυτήν την εκπομπή του Al Jazeera και αν ναι, ποιος είναι η διεύθυνση? Να την αναζητήσω. Λοιπόν, όχι, δεν έχω κάνει και δεν την γνώριζα. Τώρα την είδα. Λοιπόν, πρόκειται για μία εκπομπή η οποία αυτή τη στιγμή τώρα τεχνολογικά δεν μπορώ να σας πω, ίσως αύριο να σας πω τον τίτλο να μπορέσετε να την αναζητήσετε. Είναι μία εκπομπή που αναφέρεται στην ανταλλαγή των πληθυσμών και παρουσιάζει τα γεγονότα αποσιωπώντας εντελώς το θέμα της γενοκτονίας και του ξεριζωμού των Ελλήνων, με ποιες συνθήκες ξεριζώθηκαν οι Έλληνες και με ποιες συνθήκες ανταλλάχθηκαν οι Τούρκοι. Εδώ πρέπει να πούμε ότι και στη διάρκεια της τέλεσης της γενοκτονίας και μετά το ελληνικό κράτος προστάτεψε τους μουσουλμάνους και έφυγαν
εν απολύτω ασφαλεία με τα πράγματά τους, ενώ έγιναν το ακριβώς αντίθετο με τους δικούς μας, με τους περισσότερους, τη συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων που εγκατέλειψαν. Ναι, το είδα το βίντεο, δεν το είδα όλο, προσπάθησα να το διατρέξω γιατί είναι 45 λεπτά νομίζω, το είδα, είναι απαράδεκτο, εγώ πιστεύω ότι το έκαναν οι Τούρκοι για να παρουσιάζουν θύτες και θύματα να τους βάλουν στο ίδιο καλάθι. Λοιπόν, όπως σε όλους τους πατριώτες, έτσι και σε μένα, δεν μου άρεσε η τροπή που πήραν τα πράγματα σχετικά με τον γερουσιαστή Μενέντες. Βέβαια, όταν αθωώθηκε την πρώτη φορά, άρχισα να υποψιάζομαι ότι τον έχουν βάλει στο στόχαστρο και κάτι νέο θα σκάσει αυτή τη φορά, καθώς πλησιάζουμε στην έναρξη των εργασιών της τουρκικής εθνοσυνέλευσης που ξεκίνησε χθες. Και έσκασε, λέει ο κύριος Γκότσης, Κάπα Γκότσης. Δεν μου άρεσε η τοποθέτηση του κυρίου Πικραμένου σε μια διαδικτυακή εκπομπή. Ακόμα και αν είναι αλήθεια τα όσα λέει, δεν νομίζω ότι είναι ώρα να αποδομούμε τον κύριο Μενέντες. Μου έκανε επίσης, και εμένα δεν μου άρεσε και το είπα, μου έκανε επίσης εντύπωση η επαγγελία των κατηγοριών από τον νεαρό εισαγγελέα σε σχετικό βίντεο. Προσέξτε τι λέει. Η παρουσίαση με διαφάνειες των ευρημάτων της δίθεν εγκληματικής δράσης του κυρίου Μενέντες μοιάζει με τις αντίστοιχες περιπτώσεις των εμπόρων όπλων και απογραμμένων ουσιών, όπου παρατίθενται σε φωτογραφίες τα σχετικά ευρήματα. Η έκφραση «a fraction of money» που χρησιμοποίησε με προβληματίζει. Τι fraction? Πες μας ρε φίλε το ακριβές ποσό και άσε τη σκόπη μυθολούρα. Ο Μενέντες είπε ότι τα χρήματα και η ράβδη χρυσού ήταν δηλωμένα στην εφορία. Άρα το γεγονός ότι ο κύριος Μενέντες δεν κάνει πίσω επίσης προβληματίζει. Προβληματίζει αυτούς που έκαναν την εναντίον του δίωξη. Κάποιος ένοχος θα προσπαθούσε να συνεργαστεί, να παραιτηθεί για να διευκολύνει τη θέση του. Όπως και να έχει το πράγμα, και ένοχος να είναι και ο ίδιος ο διάβολος να είναι, από τη στιγμή που εξυπηρέτησε και εξυπηρετεί τα συμφέροντα της πατρίδας μου, είναι καλοδεχούμενος. Και πρέπει όλοι οι Έλληνες να είναι ευγνώμονες προς το πρόσωπό του. Λοιπόν, εδώ είδα και μία άλλη άποψη του κυρίου Ιγνατίου, που λέει ότι πιθανότατα να πίσω από τη δίωξη να βρίσκεται και ο Σίση από την Αίγυπτο και να υπάρχει ένα ευρύτερο σχέδιο. Θα το δούμε, θα το διαβάσω, γιατί αναφέρονται οι Αιγύπτιοι. Θα δούμε τι συμβαίνει, κρατήστε το και αυτό ως ένα πιθανό ενδεχόμενο και πίσω από όλα αυτά να βρίσκεται αυτή η πλεκτάνη που θέλει να ικανοποιηθούν τα αιτήματα της Τουρκίας, αν και ο νέος πρόεδρος της Επιτροπής δεν τους άρεσε, γιατί έβαλε ανθρώπινα δικαιώματα, επιθέσεις σε ξένες χώρες και την Κύπρο και την Ελλάδα και όπου αλλού. Και δεν τους άρεσε τους Τούρκους αυτό. Λοιπόν, πολύ γρήγορα πάλι στα δικά μας, επειδή ξέρετε ότι αποφεύγω να αναφερθώ στα πολιτικά δρόμενα στη χώρα μας, γιατί άλλοι είναι οι στόχοι στο καναλιού, δεν φοβάμαι κανέναν, όποτε χρειάζεται κάνουμε και κάποιες αναφορές. Θα αναφερθώ στην υπόθεση Κασελάκη και δεν θα αναφέρω την άποψή μου. Θα σας πω εγώ την άποψή μου πρώτα και μετά θα διαβάσω ένα άρθρο του Απόστολου Αποστολόπουλου. Ο Απόστολος Αποστολόπουλος σημειωτέων ήταν στην Επιτροπή Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είναι ένας δημοσιογράφος από το 76-77 μέχρι το 80 τόσο, 90 πόσο, παρουσίαζε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως. Δημοσιογράφος 50 χρόνια, σας είπα ότι που ήταν μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, έγραψε ένα άρθρο για το θέμα. Πριν διαβάσω όμως το άρθρο, θέλω να σας πω την άποψή μου. Επειδή, ξέρετε, ο κόσμος λέει πολλά. Και για μένα είπαν πολλά και θεωρώ ότι με αδίκησαν. Εγώ δεν θέλω να αδικήσω τον Κασελάκη. Αν θέλει να προσφέρει στην πατρίδα, είναι και συγκινητικό. Μακάρι, μακάρι να προσφέρει. Από εκεί και μετά όμως, άλλο οι προθέσεις και άλλο τι μπορείς να κάνεις. Εντάξει. Και άλλο μια σειρά από άλλα ζητήματα. Γιατί παίρνει άλλες διαστάσεις το θέμα. Είναι ο τέταρτος στη τάξη, αν δεν κάνω λάθος, πολιτιακός παράγοντας στη χώρα σήμερα. Τι γίνεται, πώς προέκυψε αυτό? Πρέπει να ξέρουμε. Έχει και τέτοιες διαστάσεις. Επαναλαμβάνω. Εγώ προσωπικά λέω μπράβο σε ένα άνθρωπο του εξωτερικού που ζει στο εξωτερικό τέλος πάντων, που λέει: εγώ κοίταξε, τα παρατάω όλα, θα πάω να βοηθήσω την πατρίδα μου.
Αυτό θα πρέπει, πιστεύω, όλοι να το δεχόμαστε. Από εκεί και μετά όμως πρέπει να εξετάζουμε και, και τα διάφορα ζητήματα. Μπορεί να το κάνει. Και εγώ θα ήθελα να κάνω πολλά. Μπορώ. Καλές προθέσεις. Μπορώ. Πού οδηγεί αυτό το πράγμα? Θα διαβάσουμε έναν άνθρωπο που έχει τριφτεί μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρει πράγματα, να δούμε τι λέει. Ένα κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν ενδιαφέρθηκε να ψάξει και να μάθει γιατί υπέστη τέτοια συντριβή στις εκλογές, είναι καταδικασμένο να μαραζώσει και στο τέλος να εξαφανιστεί. Διότι το πρόβλημά του δεν είναι να αλλάξει πρόεδρο, αλλά να βρει πού στραβώνει η πολιτική του. Πολύ περισσότερο όταν ο νέος αρχηγός αποτελεί ο ίδιος αληθινό μυστήριο. Εξηγώ. Ο Κρις Σπύρου ήταν επί χρόνια ένας από τους πρωταγωνιστές στους αγώνες της Ομογένειας για τις υποθέσεις και τα συμφέροντα της Ελλάδας στη ΣΥΠΑ. Ο κύριος Σπύρου δήλωσε ότι ο κύριος Κασελάκης είναι άγνωστος στον ίδιο, άγνωστος στην Ομογένεια, άγνωστος και στο Δημοκρατικό Κόμμα. Ο κύριος Σπύρου προσδιορίζει συνεπώς στον κύριο Κασελάκη ένα περιορισμένο, άγνωστο, αλλά ικανό περιβάλλον να τον μεταφέρει και να τον επιβάλλει εδώ, έχοντας στη βιτρίνα τον κύριο Τσίπρα. Λέω να τον επιβάλλει, διότι ο ίδιος δεν έκανε κάτι εκτός από μια σειρά γκάθες που θα είχαν καταστρέψει κάθε άλλον επίδοξο πολιτευόμενο. Γι' αυτό άλλωστε οι καθοδηγητές του απέφυγαν να πιέσουν να μπει στη Βουλή, όπου το άλογο τους θα διέτρεχε θανάσιμους κινδύνους σε εμφανίσεις πολιτικών αρχηγών και άλλες ανεξέλεκτες αναμετρήσεις. Το πόσο γλιστερό είναι το έδαφος της Βουλής φάνηκε μόλις εκεί καταγράφηκε η πρώτη ήττα του κυρίου Κασελάκη, όταν δύο βουλευτές αρνήθηκαν να παρατηθούν για να διευκολύνουν την είσοδο του νέου αρχηγού. Τα ΜΜΕ το κατάπιαν και αυτό αμάσιτο. Η συνέντευξη του Κρις Σπύρου δόθηκε και αναρτήθηκε τουλάχιστον 4 μέρες πριν από τις εκλογές τις εσωκομματικές στον δημοσιογράφο κύριο Σπυλιόπουλο στην Αυτεμπορική TV. Αλλά έπεσε πέπλος σιωπής. Λες και στους Έλληνες δημοσιογράφους στη ΣΥΠΑ, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη είχαν ρίξει υπνοτικό. Εκτός αυτού, ο δημοσιογράφος Θάνος Δημάδης ήταν, αν θυμάμαι, και ανταποκριτής της ΕΡΤ, αναφέρει ότι το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών, CSIS, τον ΥΠΑ, απαντώντας γραπτός σε ερώτησή του, τον διαβεβαίωσε ότι ο κύριος Κασελάκης ουδέποτε εργάστηκε ή σπούδασε εκεί, όπως αναφέρει ο ίδιος στο βιογραφικό του. Και εδώ άγνωστος ήταν. Ο κύριος Κασελάκης είναι όμηρος κι άλλων αποκαλύψεων. Γιατί ήρθε ο κύριος Κασελάκης στην Ελλάδα? Ποιοι μηχανισμοί τον πατρονάρουν και τον διαβεβαίωσαν δικαίως ότι η προεδρία στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ευκολάκι? Ο Τσίπρας, σαλακωμένος μετά την ύλα, δεν μπορεί να διέθετε τέτοια πειθό, ούτε είχε τόσο βαθιά γνώση του χώρου για να ανακαλύψει, χωρίς τη μεσολάβηση κάποιου, ένα τόσο σπάνιο διαμάντι όπως ο κύριος Κασελάκης, εννοεί του χώρου της Ομογένειας. Η κυρία Αξιόγλου αρνήθηκε να συμμετάσχει στο παιχνίδι. Θα είχε πολιτική αξία, πέραν των προσωπικών της υπολογισμών, αν είχε να προτείνει μια άλλη πολιτική, για παράδειγμα στα εθνικά θέματα, στη στάση απέναντι στην Τουρκία ή αν αποδοκίμαζε τις γνωστές ύβρες απέναντι στον Πρωθυπουργό ξένες προς την αριστερά. Αλλά αν ήταν ιταίος αρχηγός, αλλά όχι ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ, είχε τέτοιο υπόβαθρο, ο Κασελάκης θα ήταν δεύτερος και καταϊδρωμένος, αν έκανα λάθος να το φέρουν στην Αθήνα. Το έδαφος του ΣΥΡΙΖΑ για την επιχείρηση Κασελάκης ήταν άκρος ευνοϊκό. Τα στελέχη και ο οπαδοί δεν είχαν και δεν έχουν ακόμα χορτάσει τα άειλα και υλικά αγαθά της εξουσίας, τα νόμιμα και απολύτως θεμητά και τα άλλα, αυτά όπου οι θεσμοί τα αποδέχονται σιωπηρά ως φυσική απορροή της εξουσιαστικής ισχύως, κλείνοντας τα κοιτάπια των νόμων, όπως συμβαίνει σεμνά και ταπεινά ή και ξετσίποτα, παντού σε Δύση και Ανατολή, από τη χώρα του Biden ως την εξωτική πατρίδα του Σι ή του Πούτιν. Θα μείνουν όλοι διψώντες και πεινώντες. Ο κόσμος τους πέταξε από την εξουσία και αδιαφορεί αν ο Κασελάκης τους πετάξει στο δρόμο. Από την άλλη, όσοι τον σχεδίασαν και τον στηρίζουν γνωρίζοντας ασφαλώς πόσο λίγο απέχει ο θρίαμβος από τη γελιοποίηση. Κούτσινε ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα πάει να κουτσαθεί και η Νέα Δημοκρατία αν γίνουν πράξη όσα διαβάζουμε για το Αιγαίο.
Αλλά τότε ποιος θα νοιάζεται να θάψει τους σακάτιδες? Λοιπόν, αυτά λέει ο κύριος Αποστολόπουλος. Τίθεται στην κρίση των φίλων του καναλιού μας και να πάμε στο δεύτερο θέμα. Ξεκινώντας από την Ουκρανία. Λοιπόν, θεωρώ ότι ήδη έχουν ξεκινήσει τεκτονικές αλλαγές στο μέχρι πρόσφατα παγιωμένο και ενωμένο μέτωπο της Δύσης στο ζήτημα της υποστήριξης της Ουκρανίας εναντίον της Ρωσίας. Δεν είναι μόνο η Σλοβακία, δεν είναι ο Όρμπαν, δεν είναι και άλλες φωνές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αυτό που συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό που θα συμβεί στις εκλογές του χρόνου. Θα μου πείτε, μέχρι του χρόνου έχουμε 12 μήνες και μέχρι να αναλάβει ο επόμενος πρόεδρος, όποιος και αν εκλεγεί, 16 μήνες, 17. Ναι, σωστό. Όμως, εάν υπάρχει προοπτική αλλαγής και αν συνεχιστούν αυτές οι αλλαγές στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, τότε δεν δίδεται και η πολυπόθητη προοπτική στον πόλεμο, ενώ είναι γνωστό, το έχουν πει οι πάντες, δεν αποτελεί άποψη κανενός, ότι εάν, εννοώ κανενός που δεν είναι σε θέση να γνωρίζει, ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σταματήσουν την υποστήριξη, σε μερικές εβδομάδες η Ουκρανία θα, όσο και να θέλουν, όσο γενναίοι και να είναι οι στρατιωτικοί, όσοι πολεμάν, αλλά και οι πολιτικοί, ότι θα έχει αντικειμενική αδυναμία να συνεχίσει τον πόλεμο. Εδώ να πούμε το εξής, ότι η Ευρώπη συνολικά έδωσε περισσότερα από την Αμερική. Αλλά προσέξτε, άλλο να σε στηρίζει μια διαλυμένη Ευρώπη που δεν ξέρει πού να κινηθεί και πώς να κινηθεί, και άλλο να σε στηρίζει η υπερδύναμη που λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Γι' αυτό θεωρώ ότι μετά από αυτήν την εξέλιξη στην Ουάσιγκτον, όπου η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε μεν για 45 μέρες να δοθούν κονδύλια για την χρηματοδότηση του Ομοσπονδιακού κράτους, αλλά δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτό η βοήθεια στην Ουκρανία, λέγεται ότι υπάρχει συμφωνία, θα ψηφιστεί σε επόμενη ψηφοφορία, θα δούμε. Πάντως το γεγονός ότι δεν συμπεριλαμβάνεται τώρα είναι ένα δυνατό καμπανάκι και εξαιτίας αυτού, εκτίμηση κάνω, δεν έχω πληροφορίες, εξαιτίας αυτού βρίσκονται, έγινε η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κίεβο αντί για τις Βρυξέλλες. Λοιπόν, να δούμε τι λέει ο Κουλέμπα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας για το θέμα αυτό. Το Κίεβο δεν πιστεύει ότι έχει κλονιστεί η βοήθεια των ΗΠΑ προς την Ουκρανία μετά την απόφαση του Κογκρέσου να εγκρίνει το νομοσχέδιο για την παράταση της χρηματοδότησης της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται βοήθεια προς την Ουκρανία, είπε ο Ουκρανός υπέξ Δμήτρο Κουλέμπα. Σε δηλώσεις που έκανε στην άτυπη συνεδρίαση των 27 Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε στο Κίεβο, ο Κουλέμπα ανέφερε ότι η Ουκρανία βρίσκεται σε συνομιλίες και με Ρεπουμπλικάνους και με Δημοκρατικούς και ότι αυτό που συνέβη στο Κογκρέσο μάλλον ήταν ατύχημα και όχι κάτι συστημικό. Δεν αισθανόμαστε ότι η υποστήριξη των ΗΠΑ έχει κλονιστεί, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες κατανοούν ότι αυτό που διακυβεύεται στην Ουκρανία είναι πολύ μεγαλύτερο από την Ουκρανία. Όντως υπάρχει, σήμερα θα δείτε και άλλες διαστάσεις αυτού που γίνεται στην Ουκρανία, είναι το θέμα μας το έκτο, το ασιατικό ΝΑΤΟ. Από τις εξελίξεις στην Ουκρανία θα εξαρτηθεί και πώς, πότε και με ποιον τρόπο θα συγκροτηθεί το ΝΑΤΟ στην Ασία. Πρόκειται για την σταθερότητα και την προβλεψιμότητα του κόσμου και ως εκ τούτου πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε τις απαραίτητες λύσεις, είπε ο Κουλέμπα, αναφέροντας ότι εργαζόμαστε και με τις δύο πλευρές στο Κογκρέσο, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον κάτι ανάλογο. Λοιπόν, Ζελένσκι για το θέμα. Δήλωσε ότι τίποτα δεν πρόκειται να αποδυναμώσει την αποφασιστικότητα της χώρας του στη μάχη ενάντια στη Ρωσία. Μια μέρα πριν το Κογκρέσο των ΗΠΑ είχε εγκρίνει το νομοσχέδιο χωρίς, είπαμε έτσι. Ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ
Τόνισε ωστόσο ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό ομολόγο, τον κύριο Λόιτ Όστιν, έλαβε διαβεβαιώσεις ότι το Κίεβο πρόκειται να ενισχυθεί με νέα στρατιωτική βοήθεια από την Ουάσιγκτον. Ο υπουργός Όστιν με διαβεβαίωσε ότι η υποστήριξη των ΗΠΑ στην Ουκρανία θα συνεχιστεί και ότι οι Ουκρανοί στρατιώτες θα συνεχίσουν να έχουν ισχυρή υποστήριξη στο πεδίο της μάχης, έγραψε στο X ο Ουμέροφ. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, Όλεγκ Νικολέγκο, είπε ότι η Ουκρανική κυβέρνηση εργάζεται με τους Αμερικανούς εταίρους της προκειμένου να διασφαλίσει πως η νέα απόφαση σχετικά με το αμερικανικό προπολογισμό που θα ληφθεί τις επόμενες 45 μέρες θα περιλαμβάνει νέες χρηματοδοτήσεις ούτως ώστε να βοηθηθεί η Ουκρανία. 110 δισεκατομμύρια μέχρι στιγμής δολάρια έχουν δώσει οι ΗΠΑ, υπόψη ότι από αυτά τα περισσότερα επέστρεψαν στην Αμερική σε στρατιωτικές βιομηχανίες, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία θα σταματήσει να αντιστέκεται και να πολεμά μόνο τη μέρα που θα νικήσει. Λοιπόν, Ευρωπαϊκή Ένωση, είπαμε ότι στο πλευρό της Ουκρανίας, ο Μπορέλ πρώτα πήγε στην Οδυσσό και μετά γύρισε στο Κίεβο, πήγαν εκεί και οι 27 υπουργοί εξωτερικών, πήγε και ο δικός μας, ο κύριος Γεραπετρίτης. Συγκαλώ σήμερα τους υπουργούς εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κίεβο για την πρώτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης συνάντηση και των 27 κρατών μελών. Το μέλλον της Ουκρανίας βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ο Μπορέλ σε σχετική ανάρτηση. Εντάξει, να πούμε ότι ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν έχει μπλοκάρει τη δόση σε μια προσπάθεια να πιέσει το Κίεβο να βγάλει από τη λίστα των χορηγών του πολέμου τη μεγαλύτερη Ουγγρική τράπεζα, όπως αναφέρει το Πολίτικο. Γιατί εκκρεμούν 500 εκατομμύρια δολάρια. Τα έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα μπλοκάρει δέτο ο Όρμπαν. Η τράπεζα αυτή, η Ουγγρική τράπεζα, έχει κάνει συναλλαγές με Ρώσους και γι' αυτό την έχουν βάλει στους χορηγούς του πολέμου. Η Ουκρανία λέει βγάλτε από τον κατάλογο. Πάντως αναφέρεται ότι στο άρθρο του Πολίτικο ότι η Ουγγαρία και η Ουκρανία βρίσκονται σε συνεννοήσεις να κάνει και κάποιες κινήσεις η τράπεζα για να τη βγάλουν από τους χορηγούς του πολέμου. Τη δέσμευση των 27 κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Αθηναϊκό Πρακτορείο να συνεχίσουν τη στήριξή τους προς την Ουκρανία εκφράζει η σύγκληση του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών στο Κίεβο, σημείωσε ο Ζωζέπ Μπορέλ. Σε κοινές δηλώσεις που παραχώρησε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας Δημήτρο Κουλέμπα, ο Μπορέλ ανέφερε ότι το συμβούλιο που λαμβάνει η χώρα στο Κίεβο δεν θα έχει συμπεράσματα και σαφείς αποφάσεις, καθώς πρόκειται για άτυπη συνάντηση των 27, ωστόσο θα υπάρξει ανταλλαγή απόψεων για τον πόλεμο και τη στήριξη της Ουκρανίας. Αυτός ο πόλεμος έχει, ακούστε αυτό, τι λέει ο Μπορέλ, αυτός ο πόλεμος έχει βαθιές συνέπειες για όλο τον κόσμο, αλλά για εμάς τους Ευρωπαίους είναι υπαρξιακή απειλή. Λοιπόν, υπάρχει και ένα άρθρο της Ευαγγελίας Μπίφη, μόνο θα πω 2-3 λόγια γι' αυτό, ναι, που λέει «Μπορεί να γίνει η Ουκρανία το επόμενο Αφγανιστάν» και προσέξτε, δεν αναφέρεται σε επιχειρησιακά θέματα, αναφέρεται σε θέματα διαφθοράς. Υπόψη ότι η βοήθεια που έστελναν οι ΗΠΑ στο Αφγανιστάν με βάση τις εκθέσεις Αμερικανών επιθεωρητών πήγαινε σε λάθος χέρια. Διαφθορά δηλαδή. Εδώ λοιπόν κάνει ένα παραλληλισμό η κυρία Ευαγγελία Μπίφη και αναφέρει μια σειρά από γεγονότα τα οποία πραγματικά έχουν ενδιαφέρον. Έχει περάσει ο χρόνος αλλά πρέπει να τα δούμε πολύ γρήγορα. Ο Ζελένσκι λέει τον περασμένο Αύγουστο απέπεμψε όλους τους διοικητές των περιφερειακών στρατολογικών γραφείων των όπλων δυνάμεων. Έπαιρναν 10 χιλιάρικα για να δώσουν απαλλαγή. Αυτά που λέγαμε ακατάλληλος για στράτευση. Τους έδιωξε όλους. Λίγες μέρες αργότερα συνέλαβαν Ουκρανό έμπορο όπλων, ο οποίος υπερτιμολογούσε. Το Μάιο καρατομήθηκε ο πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ουκρανίας για δωροδοκίες εκατομμυρίων δολαρίων. Πριν από αυτό, ο Ζελένσκι έδιωξε 6 αναπληρωτές υπουργούς και 5 περιφερειακούς διοικητές για διαφθορά. Η λίστα, λέει, δεν έχει τέλος. Σε αρχές Σεπτεμβρίου, ο Ουκρανικό Δικαστήριο διέταξε να τεθεί υποκράτηση για 2 μήνες ο ισχυρός επιχειρηματίας Ιχόρ
Κολομόισκι. Αφέθηκε ελεύθερος καταβάλλοντας εγγύηση 13 εκατομμύρια δολαρίων. Η Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ, στον οδηγό που συνέταξε για την καταπολέμηση της διαφθοράς, αναφέρει ότι το κόστος για τα μεγάλης κλίμακας κρατικά κατασκευαστικά έργα στην Ουκρανία είναι φουσκωμένο κατά 30% στην Ελλάδα, να δεις. Συμπεριλαμβανομένη τη μίζα 10% για κυβερνητικούς αξιωματούχους και τους φίλους τους. 10% πάει κατευθείαν στους αξιωματούχους. Η διεθνής διαφάνεια κατατάσσει την Ουκρανία ως το δεύτερο πιο διαφθαρμένο κράτος στην Ευρώπη μετά τη Ρωσία. Στην 122η θέση είναι η Ουκρανία, 136 η Ρωσία, σε σύνολο 180 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο. Λοιπόν, αυτά με το ερώτημα εάν η Ουκρανία μπορεί να γίνει το επόμενο Αφγανιστάν εξαιτίας της διαφθοράς. Λοιπόν, πάμε στη Ρωσία. Σύμφωνα με Αμερικάνους αξιωματούχους, οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζουν δοκιμή ενός πυρηνοκίνητου πυράβλου κρούζ που έχει βεληνικές χιλιάδων μιλίων. Εγώ δεν πρόλαβα να διαβάσω τι είναι αυτός ο πυραβλός. Πυρηνοκίνητος. Πραγματικά έχει ενδιαφέρον. Θα δούμε αν κάποιος έχει ιδιαίτερες γνώσεις. Ας μας γράψει κάτι για να με διευκολύνει κιόλας, να μην φάω κανένα δύο ώρες να διαβάζω. Λοιπόν, πάντως, δορυφορικές εικόνες υποδηλώνουν ότι η Ρωσία προετοιμάζει δοκιμή ενός πυρηνοκίνητου πυράβλου κρούζ. Οι κινήσεις αεροσκαφών και οχημάτων κοντά σε μια βάση στην απομακρυσμένη περιοχή της Ρωσικής Αρκτικής, όπως καταλαβαίνετε, κάθε εκατοστό της αχανούς αυτής χώρας της Ρωσίας κατοπτεύεται από πυράβλους. Ποιος κινείται, πού πάει, είδαν λοιπόν κάποιες κινήσεις σε μια βάση στην Αρκτική. Η New York Times το μεταδίδουν. Οι κινήσεις αεροσκαφών και οχημάτων κοντά σε μια βάση στην απομακρυσμένη περιοχή της Ρωσικής Αρκτικής συνάδουν με τις προετοιμασίες που έγιναν για δοκιμές του πυράβλου γνωστού ως Μπουρεβέστνικ. Το 2017 και το 2018 σύμφωνα με ανάλυση των New York Times. Λέει λοιπόν, η Ρωσία πραγματοποίησε 13 δοκιμές από το 2017 μέχρι το 2019, όλες ανεπιτυχείς, να δοκιμάσει αυτόν τον πύραυλο με πυρηνοκίνητο κινητήρα. Αυτά σύμφωνα με έκθεση της πρωτοβουλίας για την πυρηνική απειλή. Ένας πύραυλος που εκτοξεύθηκε το 2019 συνετρίβει και τελικά εξεράγει κατά τη διάρκεια μιας προσπάθειας ανάκτησης, σκοτώνοντας 7 ανθρώπους σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Και μετά λέει και για άλλες προσπάθειες που έγιναν και ήταν ανεπιτυχείς. Το γεγονός πάντως ότι πρώτον ότι η Τουρκία, ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για κάτι τέτοιο και δεύτερον ότι οι Αμερικανοί το ενδιαφέρονται και το αναδεικνύουν και το δημοσιεύουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους, δείχνουν ότι κάτι γίνεται εκεί, ότι για κάτι προετοιμάζεται η Ρωσία, μας αφορά όλους, πιστεύω. Προσέξτε τώρα. Όπως είναι γνωστό, υπάρχουν ακόμα συνεχίζονται οι προσπάθειες παρά το μειωμένο βαθμό επιτυχίας για διεθνή απομόνωση της Ρωσίας. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά σπάει αυτό που όντως στους πρώτους μήνες είχε σδριμωχτεί. Τώρα βλέπουμε τις προσπάθειες της Ρωσίας να ανοιχτεί και να κερδίσει κι άλλος. Για να δούμε, επισκέπτεται την Μόσχα η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας. Θα συζητηθούν θέματα ενέργειας και τουρισμού, ενώ αναμένεται να υπογραφούν συμφωνίες. Αντιπροσωπεία της Βενεζουέλας με επικεφαλή στην αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες βρίσκεται ήδη στην Ρωσία, δήλωσε στο ΤΑΣ διπλωματική πηγή στο περιθώριο της κοινοβουλευτικής διάσκεψης Ρωσίας-Λατινικής Αμερικής. Αυτή η διάσκεψη γίνεται ακριβώς για να πάρει κι άλλους κοντά της η Ρωσία. Αναμένεται μία επίσκεψη της μεικτής κυβερνητικής επιτροπής στο προσεχές διάστημα. Πολύ πιθανόν την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με την πηγή. Από όσο γνωρίζω, επικεφαλής της αντιπροσωπείας θα είναι ο αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας. Επίσης, ο υπουργός εξωτερικών της Βενεζουέλας, Ιβάν Γκιλ Πίντο, θα έρθει σίγουρα, καθώς και ο υπουργός πετρελαίου, Πέντρο Ραφαέλ Τελετσέα.
θα υπογραφούν ορισμένες συμφωνίες στη διάρκεια της επίσκεψης. Η ατζέντα πιθανότητα θα περιλαμβάνει θέματα που σχετίζονται με το πετρέλαιο και την ενέργεια, την ανάπτυξη του τουρισμού και διάφορες τομείς της επιστήμης. Δεύτερη απόπειρα προσπάθεια. Περουβιανός βουλευτής, ο οποίος συμμετέχει σε αυτή τη συνάντηση που γίνεται μεταξύ Ρωσίας και Λατινικής Αμερικής, δήλωσε ότι η χώρα του, το Περού, δέχεται ασφυκτικές πιέσεις από τη ΣΥΠΑ για να μην προσεγγίσει τη Ρωσία. Το Περού σχεδιάζει να αναπτύξει σχέσεις με τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένες της έναρξης απευθείας πτήσεων προς τη Μόσχα, αλλά δέχεται πιέσεις από την ΣΥΠΑ, δήλωσε στο ΤΑΣ το μέλος του Περουβιανού Κοινοβουλίου, Τζέιμι Κουίτο, στο περιθώριο της κοινοβουλευτικής διάσκεψης Ρωσίας-Λατινικής Αμερικής. Ναι, ενδιαφερόμαστε να αναπτύξουμε συνεργασία με τη Ρωσία και σε αυτόν τον τομέα. Είμαστε εδώ γιατί θέλουμε να ενισχύσουμε τη διεθνή συνεργασία με τη Ρωσία, είπε ο Περουβιανός βουλευτής, απαντώντας σε ερώτηση για την έναρξη απευθείας πτήσεων μεταξύ Περού και Ρωσίας. Ωστόσο, υπάρχουν μέλη του Κογκρέσου στο Περού που είναι εναντίον αυτής της απόφασης. Η χώρα μας δέχεται μεγάλη εξωτερική πίεση από τη ΣΥΠΑ. Μόλις αρχίσαμε να αναπτύσσουμε τις σχέσεις και θέλουμε να τις ενισχύσουμε. Η πρώτη διακοινοβουλευτική διάσκεψη Ρωσίας-Λατινικής Αμερικής πραγματοποιείται στη Μόσχα από τις 29 μέχρι σήμερα 2 Οκτωβρίου. Έχουμε και ένα άλλο θέμα με την Ρωσία. Δύο θέματα, ναι, πάμε. Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα ότι θα παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Σλοβακία μετά τη νίκη του Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος παρουσιάζεται ως φιλορώσος. Ο Φίτσο έχει υποσχεθεί να σταματήσει τις παραδόσεις όπλων από τη Σλοβακία στο Κίεβο. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, σχολίασε ότι ο Φίτσο δεν έχει συμφωνήσει με άλλα κόμματα ακόμα για σχηματισμό κυβέρνησης. Κάτσε να δούμε η κυβέρνηση να γίνει και μετά θα δούμε. Τόνισε ότι είναι γελίο ότι οι Ευρωπαίοι πολιτικοί όπως ο Φίτσο, οι οποίοι θέτουν τις ανάγκες της χώρας τους πάνω απ' όλα, παρουσιάζονται ως φιλορώσοι. Αυτό είναι παράλογο. Φυσικά θα θέλαμε να δούμε πιο έμπειρους και πιο νυφάλιους πολιτικούς. Θα παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις, είπε ο Πεσκόφ. Αλλά μετά έκανε δηλώσεις και για άλλα θέματα. Να πούμε ότι ο Φίτσο είχε πει δεν θα στείλουμε ούτε μια σφαίρα στην Ουκρανία προεκλογικά, να δούμε αν θα το τηρήσει. Είπε όμως ότι εμείς ανθρωπιστική βοήθεια και βοήθεια για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας θα παρέχουμε. Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με νομοσχέδιο για τη διακοπή της χρηματοδότησης από το Αμερικανικό Κογκρέσο που παραλείπει την υποστήριξη της Ουκρανίας, ο Πεσκόφ είπε ότι, προσέξτε το αυτό, η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να εμπλέκεται στη σύγκρουση. Προέβλεψε ωστόσο ότι η κόπωση από τη σύγκρουση θα αυξηθεί σε διάφορες χώρες συμπεριλαμβανομένων και των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, πάμε επειδή φεύγει ο χρόνος πολύ γρήγορα. Υπάρχει ένα άρθρο στο Bloomberg Opinion του Τζούλιαν Λι, ο οποίος αναφέρεται στην αποτυχία του μέτρου της επιβολής πλαφών στο ρωσικό πετρέλαιο και αναφέρεται στους τρόπους με τον οποίο αυτό οι Ρώσοι το ξεπέρασαν. Πήραν, λέει, διάφορα παλιά τάγκερ, τα χρυσοπλήρωσαν, κάποιοι εφοπλιστές κονόμησαν χρήματα και τα χρησιμοποιούν μόνοι τους, άρα βάζουν ό,τι τιμές θέλουν. Ότι επίσης δεν υπάρχουν, λέει, δεσμεύσεις. Ένας που αγοράζει κάνει μια ένορκη δήλωση ότι το πήρε κάτω από το πλαφόν, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, μπορεί να πληρώνει μαύρα πάνω από το πλαφόν. Πάντως λέει ότι τώρα το ρωσικό πετρέλαιο, παρότι ισχύει το πλαφόν, που λέει κοντά στα 100 δολάρια, το Ουράλ, πετρέλαιο Ουραλίων. Επίσης υπάρχει ένα άρθρο που αναφέρεται στις σχέσεις Βόρειας Κορέας και Ρωσίας. Μόνο αυτό να αναφέρομαι, ότι λέει ότι οι σχέσεις της, ότι επιχειρήθηκε στο παρελθόν, δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια, να έλθουν κοντά η Μόσχα και το Ανόη, η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα, απέτυχαν και είχαν ξανασυναντηθεί το 19 νομίζω ο Πούτιν με τον Κιμ, δεν είχαν φτάσει σε συμφωνία. Τώρα όμως, ακριβώς επειδή συμβαίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η Ρωσία έχει μεγαλύτερες ανάγκες.
και δεύτερον ότι γίνονται κινήσεις για το ΝΑΤΟ της Ασίας, ότι αυτή η προσέγγιση αξίζει να την προσέξει η Δύση. Πάμε γρήγορα στο επόμενο θέμα μας. Λοιπόν, όσον αφορά τον Αγκόρνο Καραμπάχ, το Αρτσάχ, γίνονται ορισμένες, καταρχάς συνεχίζεται η εκένωση, δεν θα μείνει κανένας στο Αρτσάχ. Βλέπω ότι η Ευρώπη κάνει κάποιες προσπάθειες κατόπιν εορτής, περιορίζονται αυτές οι προσπάθειες στο να δώσουν βοήθεια. Η Ευρώπη έχει εχμαλωτιστεί στο αζερικό φυσικό αέριο. Αυτά ας τα βλέπουν όσοι υπέγραψαν να γίνει αυτός ο αγωγός εδώ, να περνάει αζερικό φυσικό αέριο, να μην παίρνει ούτε ένα σέντς η Ελλάδα, γιατί δεν είναι ευρωπαϊκό έργο. Και τι καταφέραμε, το μόνο που καταφέραμε είναι να εχμαλωτιστούμε, να εξυπηρετούμε και τα σχέδια των Αζέρων για να ολοκληρώνουν τη γενοκτονία εις βάρος των Αρμενίων. Τέλος πάντων, υπάρχουν κάποιες προτάσεις να έρθουν οι Αρμένοι του Αρτσάχ είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό που θα έπρεπε να υποστηρίξουμε και να υπερασπιστούμε, ασφαλώς να είναι ανοιχτές οι πόρτες της Ελλάδας σε αυτόν τον δοκιμαζόμενο λαό, αλλά αν ήθελε η διεθνής κοινότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα να βοηθήσει την Αρμενία, οι άνθρωποι αυτοί να εγκατασταθούν στο διάδρομο του Ζαγκεζούρ. 100.000 άνθρωποι να παραταχθούν εκεί, να τους δοθούν γη, χρήματα, προοπτική, να μείνουν εκεί να υπερασπιστούν την πατρίδα τους και να παραμείνει ανοιχτό το όνειρο να ξαναπάνε στα σπίτια τους. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Όχι άλλη ξεριζωμή εις τους αιώνας των αιώνων. Τώρα, αυτά για το Αρτσάχ. Να πούμε κάτι για το Κωσυφοπαίδιο, που επαναλαμβάνω δεν δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην Ελλάδα, γιατί έχουμε τα δικά μας, έχουμε τα σόου στην τηλεόραση, στις ειδήσεις. Σε αυτό το θερμό επεισόδιο που έγινε στο σερβικό τομέα του Κωσυφοπαιδίου. Και αυτό, γιατί δεν δόθηκε, δεν είδαμε δηλαδή, το γεγονός ότι η Σερβία, δεν είμαι σε θέση να σας πω αν είχε προηγηθεί η συγκέντρωση στρατευμάτων, κινητοποίησε στρατεύματα σε σχέση με το Κωσυφοπαίδιο. Και λέει ήταν πρωτοφανής η συγκέντρωση. Γιατί να τα μαζέψει εκεί πέρα, κάτι συμβαίνει εκεί. Και είχαμε την παρένεση, παύλα, απειλή της Αμερικής, πάρ' τις δυνάμεις από εκεί προς τη Σερβία, αλλά είχαμε και την αποστολή 600 ανδρών από τη Βρετανία στο Κωσυφοπαίδιο. Για να δούμε αυτό το θέμα. Πού να στείλει η Βρετανία 600 άτομα στο Αρτσάχ για να αποτραπεί η εθνοκάθαρση των Αρμενίων? Εκεί που είναι τα συμφέροντά της. Περίπου 600 Βρετανοί στρατιωτικοί θα αναπτυχθούν στο Κωσυφοπαίδιο για να ενισχύσουν την παρουσία του ΝΑΤΟ στην άλλοτε σερβική επαρχία, όπου διαπράχθηκε αιματηρή επίθεση στις 24 Σεπτεμβρίου. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναπτύξει περίπου 200 στρατιωτικούς από το πρώτο τάγμα του Βασιλικού Συντάγματος της Πριγκίπισσας της Ουαλίας, που θα ενωθούν με άλλους 400 Βρετανούς στρατιωτικούς που είναι ήδη στο Κωσυφοπαίδιο για ασκήσεις. Τι ασκήσεις? Είχαν πληροφορίες και τους είχαν στείλει από πλην. Θα ακολουθήσουν ενισχύσεις και από άλλες χώρες της Συμμαχίας, διευκρίνησε ο Ντίλαν Γουάιτ, εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ. Τα 200 μέλη του Βρετανικού στρατού που θα αναπτυχθούν πλέον, πέρα από τα 400 που είναι εκεί για ασκήσεις, προέρχονται από δύναμη εφεδρείας που τέθηκε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας στη διάθεση της ΚΦΟΡ, της νατοϊκής δύναμης στο Κωσυφοπαίδιο, από τον Βρετανικό στρατό εξαιτίας της αναζωπήρωσης της έντασης στην περιοχή. Η απόφαση ακολουθεί, είπαμε ότι η ΚΦΟΡ, παρούσα από τον πόλεμο του 1998-99, παραμένει ο κυριότερος θεσμός που εγγυάται την ασφάλεια του Κωσυφοπαιδίου και αποτελείται από 4.500 στρατιωτικούς που προέρχονται από 27 χώρες. Η απόφαση ακολουθεί για ενίσχυση της ΚΦΟΡ, ακολουθεί τη βίαιη επίθεση εναντίον της αστυνομίας του Κωσυφοπαιδίου της 24 Σεπτεμβρίου και τις μεγεθυνόμενες εντάσεις στην περιοχή, πρόσθεσε ο πρόσωπος του ΝΑΤΟ, χωρίς να αναφερθεί ρητά στις αμερικανικές δηλώσεις την Παρασκευή περί άνευ προηγουμένου ανάπτυξης σερβικών στρατευμάτων στα σύνορα του Κωσυφοπαιδίου. Λοιπόν, υπόψη ότι η Σερβία αρνείται πάντα να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της πρώην επαρχίας της, με πληθυσμό κατά πλειονότητα αλβανικό, σχεδόν 25 χρόνια μετά τον αιματερό πόλεμο ανάμεσα σε Κωσοβάρους αυτονομιστές και αντάρτες και σερβικές δυνάμεις,
που τερματίστηκε έπειτα από εκστρατεία αεροπορικών βομβαρδισμών του ΝΑΤΟ. Η επαρχία του Κωσυφοπεδίου αποσχίστηκε το 1999 μετά την ατοϊκή επέμβαση και ανακήρυξε την ανεξαρτησία της το 2008. Την έχουν αναγνωρίσει περίπου 100 χώρες. Τώρα να μην τα ξαναλέμε και βαριέστε κιόλας. Έδαφος της Σερβίας με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ αποσχίστηκε. Αυτό επικαλείται η Ρωσία και λέει όπως εσείς κάνατε την απόσχηση έτσι κάνω κι εγώ στην Ανατολική Ουκρανία. Ποια είναι η διαφορά? Λοιπόν, πάμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μεγάλο θέμα. Ακούστε τι είπε ο Τραμπ, ο οποίος ήδη θεωρεί ότι ήδη είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο επόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο τέος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι εάν επανεκλεγεί στις εκλογές 24 Νοεμβρίου 1924 στο Λευκό Οίκο, θα αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από πολλές χώρες που δεν... Και αυτά τα λεφτά που δίνουμε, λέει, σε χώρες που μας μισούν, θα τα δώσω για να ενισχύσω τον αγροτικό τομέα. Αυτός νοιάζεται για τους αγρότες. Οι δικοί μας νοιάζονται. Έβαλαν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τον κύριο Αυγιανάκη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα χάλια του Ολυμπιακού Σταδίου. Πόσο πιθανό το βλέπετε αυτός που δεν μπόρεσε να συντηρήσει το στάδιο να μπορέσει να βοηθήσει την χυμαζόμενη ελληνική αγροτιά? Ερωτηματικό. Πάμε λοιπόν. Ξοδεύουμε δισεκατομμύρια δολάρια για στρατιωτική άμυνα και άλλα πράγματα χωρίς να έχουμε ευνοϊκή μεταχείριση για τους αγρότες μας. Τα στρατεύματά μας προστατεύουν τις χώρες τους που το έχουμε στρατεύματα σε ξένες χώρες και δεν παίρνουμε σχεδόν τίποτα ως αντάλλαγμα. Δεν είναι καλό να το κάνουμε αυτό. Πολλοί δε από αυτούς μας μισούν και εμείς συνεχίζουμε να τους προστατεύουμε. Όλα τα στρατεύματα θα επιστρέψουν αμέσως στην πατρίδα και δεν θα ξοδέψουμε χρήματα για αυτές τις χώρες, είπε σε συγκέντρωση υποστηρικτών του στην Αϊόβα. Δεν είπε σε ποιες χώρες αναφέρεται και σε ποιες θα μείνουν στρατιώτες και από ποιες θα αποσύρει. Πάντως να θυμίσουμε ότι την απόφαση για την απόσυρση από το Αφγανιστάν την πήρε τελικά ο Biden. Επί Biden έγινε αυτό το πράγμα που είδαμε και ο ίδιος ο Τραμπ κατηγορείται ότι αποφάσισε την απόσυρση στρατιωτών από την περιοχή ανατολικά της, του Εφράτη στην Συρία. Μετά την πήρε πίσω την απόφαση, παραιτήθηκε ο Μπόλτον, ο σύμβουλος ασφάλειας, παραιτήθηκαν στρατηγοί, το θεώρησαν τη μεγάλη προδοσία απέναντι σε συμμάχους τους Κούρδους. Το πήρε πίσω μετά ο Τραμπ, αλλά ήδη έδωσε την άδεια στους Τούρκους να εισβάλλουν στον κύριε Σπίκε το Σερεκάνιε. Δεν ξέρουμε αν θα το κάνει και τώρα, θα είναι καταστροφή για την περιοχή μας αν κάνει κάτι τέτοιο. Τώρα, πάμε σε ένα καινούριο ζήτημα, πάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η CIA αναπτύσσει το δικό της chatbot τεχνητής νοημοσύνης που θα μοιάζει αρκετά με το εξαιρετικά δημοφιλές ChatGPT. Το chatbot θα εκπαιδευτεί σε δημόσια διαθέσιμα δεδομένα έτσι ώστε οι μυστικοί πράκτορες να μπορούν να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των περιφερειών σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg. Το Bloomberg αναφέρει ότι η CIA συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες πληροφοριών για τη δημιουργία του chatbot. Σύμφωνα με τον διευθυντή του Open Search Enterprise της CIA, του Randy Nixon, το chatbot θα είναι έτοιμο σύντομα. Ποια είναι η λογική? Καταρχάς, είναι η τεχνητή νοημοσύνη στην συλλογή, επεξεργασία και ξεκαθάρισμα των πληροφοριών από ανοιχτές πηγές εκείνων των πληροφοριών που είναι ψευδής. Είναι τεράστιο ζήτημα αυτό, διότι απασχολούνται χιλιάδες άνθρωποι, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, με τη συλλογή πληροφοριών από ανοιχτά μέσα, διότι το 95% των πληροφοριών που είναι χρήσιμες είναι σε ανοιχτές πηγές. Απλά χρειάζεται τέχνη για να τις βρεις και να τις συλλέξεις, να τις ταξινομήσεις, να τις αναλύσεις και να βγάλεις και τα κατάλληλα συμπεράσματα. Αυτό, επειδή λέει ότι αυξήθηκε ο όγκος πληροφοριών τα τελευταία χρόνια απίστευτα και μέσα σε αυτές μπαίνουν και οι ψεύτικες πληροφορίες που σε οδηγούν σε λάθος συμπεράσματα, αυτό θα το αναλάβει η τεχνητή νοημοσύνη. Και υπάρχουν ενστάσεις γι' αυτό, μήπως
συλλέγουν μέσα από ανοιχτές πηγές πληροφορίες και για πρόσωπα και για προσωπικά δεδομένα. Είπε ο υπεύθυνος που προανέφερε, ο κύριος Νίξον, ότι αυτό εμείς θα τηρήσουμε τους νόμους του Αμερικανικού κράτους. Λοιπόν, πάμε και στο επόμενο θέμα. Πολύ γρήγορα. Την ώρα του Ασιατικού ΝΑΤΟ σήμανε στην ανάλυση του ο Κάους Άρχα, πρόεδρος του Free and Open Indo-Pacific Forum και ο ανώτερος συνεργάτης του Atlantic Council, με αφορμή το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τις συμμαχίες άμυνας και ασφάλειας σε όλον τον Ινδοειρηνικό με γοργούς ρυθμούς. Πάμε δηλαδή για ένα νέο ΝΑΤΟ στον Ινδοειρηνικό. Οι κινέζικες προκλήσεις φαίνεται να είναι ένας σημαντικός καταλύτης για αυτήν την προσπάθεια. Πράγματι, αυτές οι προκλήσεις αντικατοπτρίζονται στο νέο εθνικό χάρτη της Κίνας, που έχει εδαφικές διεκδικήσεις από Ινδία, Ιαπωνία, Ταϊβάν, Φιλιππίνες, Μαλαισία, Βιετνάμ, ακόμα και από τη Ρωσία. Η Κίνα ακολουθεί το αυταρχικό σοβιετικό-ρωσικό βιβλίο, διεκδικώντας εδάφη από τους γείτονές της. Και αυτό διευκολύνει τις ΗΠΑ να πει σε όσες χώρες απειλούνται, ελάτε στο δικό μου. Λοιπόν, μπορείτε να δείτε στο Ινφογνώμων και στο Atlantic Council, μπορείτε να το αναζητήσετε όσοι θέλετε απευθείας. Αναφέρεται σε διάφορες κινήσεις που έχουν κάνει οι ΗΠΑ, αναφέρεται στο AUKUS, αλλά λέει ότι για τις ΗΠΑ που έχουν δεσμευτεί ότι θα παρέμβουν υπέρ της Ταϊβάν σε περίπτωση επίθεσης της Κίνας, θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο για την αξιοπιστία του εγχειρήματος και των ίδιων των ΗΠΑ η πορεία του πολέμου στην Ουκρανία. Δηλαδή, εάν εγκαταλείψουν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία, αυτό θα είναι ένα μήνυμα στις χώρες του Ινδοειρηνικού, σου λέει θα μας αφήσουν και μας κάποια στιγμή έκθετους. Θα μας εμπλέξουν σε κάποια περιπέτεια με την Κίνα και μετά θα μας αφήσουν έκθετους στα νύχια του κίτρινου δράκου. Γι' αυτό είπα στο δεύτερο θέμα, είναι πολύ σημαντική η πορεία του πολέμου στην Ουκρανία, πραγματικά για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Εάν δηλαδή ιτηθεί η Δύση, οι ΗΠΑ και η Ουκρανία στον πόλεμο στη Ρωσία, τότε θα είναι πολύ δύσκολο να πείσει τις χώρες του Ινδικού Ειρηνικού Ωκεανού να συνασπιστούν για να αντιμετωπίσουν την κινέζικη απειλή. Τεράστιο θέμα, διαβάστε το. Δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε ότι διαβάζουμε. Εμπλουτίζουμε τις γνώσεις μας και αυτό μας βοηθάει να έχουμε γνωστικό υπόβαθρο και πάνω σε αυτό να στηρίζουμε τις εκτιμήσεις μας. Πάμε στο επόμενο θέμα, γιατί ο χρόνος φεύγει δυστυχώς. Λοιπόν, μεταναστευτικό. Η Μελόνι, η οποία, ξέρετε, παίζεται το κεφάλι της εκεί, ενώ πολιτικά. Πάνω στο θέμα του μεταναστευτικού στήριξε την πολιτική της, έτσι. Τώρα λοιπόν, επί των ημερών της, αντί να μειωθούν οι ροές, αυξάνονται. Τι να πεις σε αυτούς που την ψήφισαν. Παίρνει σκληρά μέτρα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι πιστικό. Είμαστε αντιμέτωποι με μεταναστευτική πίεση χωρίς προηγούμενο, η οποία οφείλεται στην αστάθεια μεγάλων περιοχών της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Η Ιταλική κυβέρνηση εργάζεται κάθε μέρα για να αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή και να καταπολεμήσει τη μαζική παράνομη μετανάστευση. Και αναφέρεται και στη Γερμανία, που στην ουσία λέει ότι αναφέρεται όμως και σε απόφαση ενός δικαστή στη Σικελία, ο οποίος λέει είναι ακατανόητη η απόφαση του. Πάμε. Έμεινα άναυδη όταν πληροφορήθηκα την απόφαση του δικαστή της Κατάνιας, που με ασύλληπτη αιτιολογία αφήνει και πάλι ελεύθερο έναν παράνομο μετανάστη, στον οποίο είχε ήδη κοινοποιηθεί απόφαση απέλασης, χαρακτηρίζοντας μονομερώς την Τινησία μη ασφαλή χώρα. Και αυτό λέει δεν είναι αρμοδιότητα της δικαιοσύνης να χαρακτηρίσει ασφαλή ή μη ασφαλή μια χώρα, και προχωρώντας σε επίθεση κατά των αποφάσεων μιας δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης. Φαίνεται ότι τα πήρε ο δικαστής και τάχωσε στην κυβέρνηση. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει και δυστυχώς δεν θα είναι η τελευταία. Αλλά θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι είναι αναγκαίο για να υπερασπίσουμε την νομιμότητα και τα σύνορα του ελληνικού κράτους χωρίς φόβο, είπε η Μελόνι. Πολύ γρήγορα πάμε, δύο θέματα έχουμε πάλι. Ναι. Πάμε.
ο Γιάννης Σιδέρης στο Λίμπεραν. Η ομολογία για την αφασία της Ευρώπης στο μεταναστευτικό προέρχεται από, από το στόμα του ίδιου του Αντιπροέδρου της Κομισιόν Μαργαρίτη Σκινά. Παραδέχθηκε ότι, ακούστε το, οι διακινητές γνωρίζουν ότι απέναντί τους η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ένα συνολικό σύστημα για τη διαχείριση της μετανάστευσης. Όπως τονίζει χαρακτηριστικά, έχουμε μία κουρελού ρυθμίσεων και ad hoc προβλέψεων, είπε ο κύριος Σχοινάς. Σε αυτήν την κουρελού οφείλεται εν μέρη και το έσχατο σημείο στο οποίο έφτασε η Σουηδία να αναγκαστεί να κατεβάσει στρατό για τη φύλαξη βασικών υποδομών από επιθέσεις της τρομοκρατίας. Η Σουηδία που ήταν η πιο ανοιχτή και ανοιχτική χώρα της Ευρώπης, ωστόσο το ανεξαίρετο μεταναστευτικό την οδήγησε στη δυστοπία. Και αναφέρεται ότι ακόμα και η Άντερσον, σοσιαλδημοκράτησα, η οποία ήταν υπέρ των ανοιχτών συνόρων, τώρα λέει έχουμε πρόβλημα, δεν μπορέσαμε να τους... Η Ιταλία με την Ελλάδα είναι τα προκεχωρημένα φυλάκια του μεταναστευτικού. Η Ιταλία αμήχανη, παρά τις γενναίες προεκλογικές δηλώσεις της Μελώνη, δεν ξέρει τελικά πώς να αντιμετωπίσει τις χιλιάδες που εισρέουν στη Λαμπεντούσα. Πολύ περισσότερο έχει να αντιμετωπίσει και την πολιτική δράση της Γερμανίας. Η Γερμανία ακολουθεί μια πολιτική και αυτή διπρόσωπη. Δηλαδή, από τη μία πλευρά σφραγίζει τα σύνορά της, δεν δέχεται για να αντιμετωπίσει το ΕΕΒΔΕ και από την άλλη συνεχίζει να χρηματοδοτεί τις ΜΚΟ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι κλείνω τα σύνορα, οπότε προσπαθώ να φρενάρω την αύξηση ενός ενοχλητικού κόμματος του ΕΕΒΔΕ, της εναλλακτικής για τη Γερμανία, και την ίδια στιγμή κάνω δηλώσεις και λέω εμείς σώζουμε ανθρώπους με τις ΜΚΟ για να συγκρατήσω τους ψηφοφόρους μου. Βγάλετε εσείς συμπέρασμα. Τώρα, όσο για την Ελλάδα, μετά το ατύχημα, το δυστύχημα στην Πύλο, έχουν αυξηθεί οι ροές. Και αναφέρεται στο εξής. Πόσο πιθανό είναι τη στιγμή που ο Ερντογάν, για να υπογράψει μια νέα συμφωνία, ανεβάζει τον πήχη ψηλά. Τι λέει? Βάλτε με στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όρους αλλά Τούρκα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα λειτουργεί με όρους αλλά Τούρκα και δώστε μου την Τελωνιακή Ένωση, δώστε μου και τη Βίζα. Πώς είναι δυνατόν? Και δώστε μου και δισεκατομμύρια. Εντάξει, αυτά να τα αναλύσουν οι δικοί μας που ετοιμάζονται να προσπαθούν να πανηγυρίσουν μια νέα συμφωνία για το μεταναστευτικό με την Τουρκία. Το μόνο που θα πετύχετε είναι το εξής: να ενισχύσετε τα ταμεία του Ερντογάν και στη συνέχεια να συνεχιστούν να συμβαίνουν ακριβώς τα ίδια, να συνεχίσουν να συμβαίνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Και επίσης θα πρέπει η Ευρώπη να πάρει μαθήματα από αυτά που συμβαίνουν στη Σουηδία, στην πιο φιλελεύθερη χώρα της Ευρώπης. Λοιπόν, Σλοβακία. Προσέξτε, έχουμε δύο πράγματα. Καταρχάς να δούμε τι είπε η Ουκρανία για τη Σλοβακία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας δήλωσε σήμερα Δευτέρα ότι είναι πολύ νωρίς για να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις στην Ουκρανία από τη νίκη του φιλορώσου υποψήφιου στις βουλευτικές εκλογές της Σλοβακίας. Ο Ρόμπερτ Φίτσο, το οποίο το κόμμα Smer SSD κέρδισε τις εκλογές του Σαββάτου, επρόκειτο να ξεκινήσει συνομιλίες για σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας. Θεωρείται ευρέως πιθανό ότι ο Φίτσο θα ενώσει τη φωνή του με τη φωνή του Ορμπάν της Ουκρανίας, ο οποίος αντιτίθεται στην, είπαμε, έβαλε βέτο στην παροχή στρατιωτικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία. Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός ήταν από τους πρώτους που συνεχάρισαν το Φίτσο τηλέφωνο. Η Ουκρανία σέβεται την επιλογή του λαού της Σλοβακίας, είπε ο Κουλέμπα. Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε πώς αυτές οι εκλογές θα επηρεάσουν τη στήριξη της Ουκρανίας. Πρέπει να περιμένουμε μέχρι να σχηματιστεί ο συνασπισμός. Η Σλοβακία είναι μέλος, όπως είπαμε, της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ, αλλά μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει συμπάθεια προς την Ρωσία. Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε την ανοικοδόμηση του κράτους, αλλά γνωρίζετε τη γνώμη μας για την παροχή οπλικών συστημάτων στην
Ουκρανία, είπε ο Φίτσο. Έχει τη δικιά του άποψη, αφού όμως υποχρεώνεται να κάνει με άλλα κόμματα, εκεί πρέπει να γίνει ένας συμβιβασμός. Να δούμε τι θέση θα κρατήσει, να μην προεξαρθούμε τίποτα. Νομίζω ότι ένα τεράστιο θέμα, για το οποίο δεν γίνεται συζήτηση και στην Ελλάδα, είναι η χρήση των λογισμικών και της τεχνητής νοημοσύνης στις εκλογές. Εδώ λοιπόν, η αναπληρώτρια επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Ευρωπαϊκές Αξίες και τη Διαφάνεια, η Βέρα Γιούροβα, σε δηλώσεις της σε τηλεοπτικό δίκτυο της Τσεχίας, δήλωσε ότι αν και αποδέχεται το αποτέλεσμα της Σλοβακίας, οι βουλευτικές εκλογές της Σλοβακίας συνοδεύτηκαν από πρωτοφανή παραπληροφόρηση. Και λέει ότι συνεχάρει καταρχάς το κόμμα ΣΜΕΡ που κέρδισε τις εκλογές και είπε ότι την παραμονή των εκλογών στη Σλοβακία διανεμήθηκε ένα βίντεο στο οποίο συμμετείχε ο επικεφαλής του δεύτερου κόμματος, το PS, και αναπληρωτής επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Μιχάλ Ζιμέτσκα, το οποίο βίντεο δημιουργήθηκε μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Λέει λοιπόν η κυρία Γιούροβα ότι χωρίς να αμφισβητεί το αποτέλεσμα των εκλογών, ότι χρησιμοποιήθηκαν τέτοια κόλπα. Να προσέχουμε και στην Ελλάδα, διότι ήδη η εικόνα και οι εντυπώσεις έχουν υποκαταστήσει την πολιτική ήδη στην Ελλάδα με το φαινόμενο Κασελάκη. Να προσέξουμε, δεν ξέρω τι και ποιος πρέπει να κάνει, ποιος πρέπει να κάνει τι, αλλά ήδη μας έχουν συμβεί πολλά, μην μπει και τεχνητή νοημοσύνη και την άξει όλα στον αέρα σε αυτόν τον πολύπαθο τόπο όπου η πολιτική ούτως ή άλλως δοκιμάζεται. Λοιπόν, Δένδιας. Ο Δένδιας πήγε στην Κύπρο. Ήταν παρόν στην παρέλαση στρατιωτική, ήταν και ο υπουργός και ο αρχηγός ΓΕΘΑ παρόν. Έγινε καλή παρέλαση, βάλαμε στην ιστοσελίδα μας και φωτογραφίες και βίντεο. Έδειξε η Κυπριακή Δημοκρατία τα οπλικά της συστήματα, τα οποία οπλικά συστήματα τα έχει, λέει, για άμυνα. Γιατί δεν τα έχει για απελευθέρωση? Όταν είσαι πρόεδρος Δημοκρατίας, υπουργός άμυνας, αρχηγός ελληνικής φρουράς και βλέπεις το έδαφος το δικό σου να υπάρχει ένας άλλος στρατός, το λογικό ποιο είναι? Να θες να διώξεις το στρατό κατοχής. Γιατί δεν λέει κανένας τίποτα? Δεν λένε αυτοί? Δεν λέει και ο Δένδιας? Για να δούμε τι είπε. Γιατί πραγματικά τα προφανή δεν λέμε και δεν κάνουμε. Θέλω να πω από εδώ, από τη Λευκωσία, ότι για την Ελλάδα τον Μπελάρα, τον Ραφάλ και τον Βάιπερ η Κύπρος δεν κοίται μακράν. Ήταν το μήνυμα του Νίκου Δένδια μετά τη στρατιωτική παρέλαση για την 63η επέτειο της Ίδρυσης Κυπριακής Δημοκρατίας. Σημειώνοντας ότι η ελληνική δημοκρατία παραμένει προσιλωμένη στην υποστήριξη των Κυπρίων, υπογράμμισε ότι η πραγματική ανεξαρτησία είναι μια συνεχής δέσμευση για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των προσδοκιών του έθνους στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του σεβασμού των συνόρων και των συνθήκων του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Μοιράζονται, ο Δένδιας ανέφερε ότι Κύπρος και Ελλάδα μοιράζονται αυτή τη δέσμευση. Μοιράζονται τη δέσμευση για την προσπάθεια της επανένωσης Μεγαλονήσου. Τι είναι κανένα βάζο που έσπασε να το ενώσουμε? Αυτό είναι το ζήτημα, δεν είναι απελευθέρωση. Το πρόβλημα είναι η επανένωση ή ο στρατός κατοχής στο νησί. Δηλαδή, τι να επανενώσεις, πώς, τι. Λοιπόν, μοιράζονται τη δέσμευση για την προσπάθεια της επανένωσης Μεγαλονήσου. Μαζί θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για ένα λαμπρό, πιο ειρηνικό, πιο σταθερό μέλλον σε ολόκληρη την περιοχή. Ανέφερε ότι σε αυτή τη δέσμευση είμαστε συνοδοιπόροι και με όλες τις χώρες της περιοχής χωρίς αποκλεισμούς. Και με την Τουρκία δηλαδή. Υπό μία όμως κορυφαία και βασική προϋπόθεση.
ότι όλες οι χώρες που συμπορεύονται μαζί μας είναι διατεθειμένες να συνυπογράψουν τις αρχές τις οποίες ανέφερα παραπάνω, διεθνές δίκαιο κτλ. Ιδιαίτερα μάλιστα το σεβασμό των συνόρων των συνθηκών του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Λοιπόν, εγώ να ρωτήσω ένα πράγμα μόνο, ένα πολύ απλό πραγματάκι. Σε αυτήν την παρέλαση είναι ο κύριος Δένδιας, κάνει δηλώσεις. Γιατί δεν πέταξαν 2 Ραφάλ και 2 Βάιπερ και άλλα 2 F-16 και 2 Μιράζ 2000, 8 αεροσκάφη, να κάνουν μια διέλευση στο πήγαινε και μία στο έλα και μία στα βρωτά, άμα θέλετε, να περάσουν και πάνω από τα κατεχόμενα που είναι έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και μετά να επανέλθουν στη βάση. Γιατί, κύριε Δένδια, τι μήνυμα δίνετε στο λαό, είτε εκεί είτε εδώ, ο ίδιος να μεταφέρουμε το σαρκείο μας και να κάνουμε δηλώσεις, πόσο πείθουμε εάν αυτό δεν συνοδεύεται και να είναι και στη Λεμεσό και στη Λάρνακα και 2 φρεγάτες και ένα υποβρύχιο και να πεις, κοιτάξτε, ακούστε, ο φόβος φυλάει τα έρημα. Εμείς είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου ολόκληρης. Και αυτό θα το κάνουμε πράξη, μας βοηθούν οι Μπελάρα όπως είπε, μας βοηθούν οι φρεγάτες και τα υποβρύχια που έχουμε παρακάτω και να, αυτά που περνάνε από πάνω. Έτσι κάνεις πολιτική. Με λόγια, τα χορτάσαμε. Είχαμε και δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, τώρα τι να πω και εκεί πέρα, αφήστε. Επένεσε τον κόμπο, λέει, είναι ψηλός και όμορφος. Με τι κάνουμε καλυστία, κάνουμε εδώ. Ο κόμπος είναι ο νέος Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου. Δεν έχω χρόνο τώρα. Δεν έχουμε χρόνο. Αφήστε το. Πάντως, λυπάμαι για τα αδέρφια μας στην Κύπρο, για τη σχέση που έχουν αναπτύξει με τους Βρετανούς. Λυπάμαι πραγματικά. Τελευταίο θέμα. Καταρχάς είχαμε ένα χτύπημα που φαίνεται ότι ανέλαβε το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν ή η στρατιωτική πτέρυγα του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, του ΠΚΚ, ανέλαβε την ευθύνη στην Άγκυρα. Το χτύπημα αυτό έγινε στο Υπουργείο Εσωτερικών πολύ κοντά στη Βουλή την ώρα που άρχιζε η νέα βουλευτική, η περίοδος της τουρκικής εθνοσυνέλευσης και η νέα πολιτική περίοδος της Τουρκίας. Το χτύπημα αυτό είχε ένα συμβολισμό. Αν είναι αλήθεια αυτά που διαβάζουμε, γιατί το έκαναν όντως οι Κούρδοι. Έναν υψηλό συμβολισμό. Ότι σας χτυπάμε στην πρωτεύουσά σας, αυτό ήταν το πρώτο που έγινε στην Άγκυρα μετά το 2016, έτσι. Σας χτυπάμε στην Άγκυρα, στην καρδιά σας, στο Υπουργείο Εσωτερικών που είναι υπεύθυνο για την καταπολέμηση του Κουρδικού και δίπλα στη Βουλή. Είδα διαφόρους, τώρα δεν θέλω να λέω πάλι ονόματα, που λένε ότι βούτυρο στο ψωμί του Ερντογάν θα έτσι θα πει όχι στη Σουηδία και τα λοιπά. Κάθετα διαφωνώ. Ο Ερντογάν θα παρακαλούσε χίλιες φορές να μην έχει συμβεί αυτό. Γιατί ο Ερντογάν θέλει να κάνει κάποια βήματα και με τη Σουηδία και με τις ΗΠΑ. Έχει κάνει αυτά που έκανε και με τους S-300 και με τους Ρώσους, αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή τα φτερά της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας είναι κομμένα και καίγεται και τα F-16, θα αναφέρουμε άλλη μέρα που έχουμε χρόνο, ποια είναι ακριβώς η κατάσταση στην τουρκική πολεμική αεροπορία, αντικειμενικά θα το αναφέρουμε. Επειδή είναι κομμένα λοιπόν, θέλει επειγόντως να πάρει τα F-16 και να τα βρει με κάποιο τρόπο και με την Σουηδία και με την... Αυτό τον εμποδίζει και εμποδίζει και τον πολιτικό του σχεδιασμό. Και γι' αυτό πιθανόν το έκαναν και οι Κούρδοι. Δεν το έκαναν για να του δώσουν πλεονέκτημα και να το βούτυρο στο ψωμί. Πού τα βρήκατε αυτά? Πού τα βρήκατε αυτά? Δηλαδή με βάση... Τώρα, η Ελλάδα δεν είναι ανάγκη να γίνεται και εδώ βασιλικότερο του βασιλέως. Να αναφέρομαι τρομοκρατική ενέργεια κτλ. Δεν κατάλαβα. Το Υπουργείο Εξωτερικών να στέλνει και συλληπιτήρια. Δεν κατάλαβα. Γιατί να προβαίνουμε σε χαρακτηρισμούς? Η Τουρκία βομβαρδίζει, σκοτώνει αμάχους, βομβάρδιζε πάλι 20 στόχους στο Βόρειο Ιράκ, είχαμε αντίδραση από το Ιράκ. Αυτές δεν είναι τρομοκρατικές ενέργειες, αφού θέλετε να χαρακτηρίζουμε? Αυτή δεν είναι κρατική τρομοκρατία? Σταματήστε και κοιτάξτε λίγο πέρα από τη μύτη σας
Κοιτάξτε λίγο μακριά. Κοιτάξτε λίγο μακριά. Δεν είπα ότι πρέπει να γίνουμε μέρος αυτής της σύγκρουσης. Όχι. Αλλά κοιτάξτε λίγο μακριά. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Παύλος, Έλληνας ακαδημαϊκός που κάνει έρευνα νομίζω στο Όσλο, έγραψε ένα άρθρο το οποίο το δημοσιεύσαμε στο Ινφογνώμων Πολιτικά και αναφέρεται σε ένα βιβλίο που έγραψε ο Γιάννης Βαλινάκης, «Η Ελλάδα των τεσσάρων θαλασσών», εκδόσεις Σιδέρης 2020. Προσέξτε, 2020 έχει σημασία. Κάνει μία, ας πούμε, μία βιβλιοκριτική και κάνει μία παράθεση με ορισμένων χωρίων από το βιβλίο. «Η αναζήτηση νέων ιδεών και προσεγγίσεων για τη διαμόρφωση της κατάλληλης στρατηγικής για την αντιμετώπιση της Τουρκίας είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, 2020. Τα εθνικά δικαιώματα δεν είναι γραμμένα σε διεθνές μάρμαρο. Δεν κατοχυρώνονται στα κράτη αυτόματα και τελικά δεν μπορούν να διασφαλιστούν σε μια περίπλοκη διεθνή πραγματικότητα χωρίς σχέδιο και σοφροσύνη», σελίδα 19. «Η πάροδος του χρόνου δεν ωφελούσε την Ελλάδα, παρά μόνο τις λίγες φορές που αξιοποιούσε τον χρόνο και τα παράθυρα ευκαιρίας για να προωθήσει αποφασιστικά τις επιδιώξεις της», σελίδα 16. «Στα τμήματα του σχεδίου που αφορούσαν τις δικές μου αρμοδιότητες, έδωσα την κωδική ονομασία «Ελλάς επί 4» για να υπογραμμίσω τον μεγάλο εθνικό στόχο που στόχευε να υπηρετήσει, τον τετραπλασιασμό μέσα από συμφωνίες οριοθέτησης του εθνικού γεωστρατηγικού χώρου από τα 132.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα της καταξηράν επικράτειάς μας στα περίπου 505.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και των άλλων θαλασσίων ζωνών που η χώρα μας δικαιούται με βάση το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Εξαιρεμένων όμως των 6 ναυτικών μιλίων της αιγελίτιδας ζώνης που παραδοσιακά έχουμε θεσπίσει, κανένα σχεδόν άλλο δικαίωμα δεν άσκησε η Ελλάδα ως προς τις θαλάσσιες ζώνες της στα 40 τουλάχιστον χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Επεκτείναμε τα χωρικά έδαφος στην Ιταλία μετά την έκδοση του βιβλίου, την κυκλοφορία. Το χειρότερο ήταν όμως ότι με μικρές τμηματικές εξαιρέσεις δεν προχώρησε καν σε μια σοβαρή και ολοκληρωμένη προετοιμασία. Και αυτά σε μια χώρα συνδεδεμένη στενά και επιχιλιετίες με τη θάλασσα, με την ένατη μεγαλύτερη ακτογραμμή στον κόσμο, 15.000 χιλιόμετρα τη μακρύτερη στη Μεσόγειο και επιπλέον νησιωτικό χώρο με πάνω από 3.000 νησιά και νησίδες που αποτελούν το 1/5 της συνολικής επιφάνειας του ελληνικού κράτους. Η βιαστική παρουσίαση της Χάγης ως πανάκιας και μοναδικής διάστασης της στρατηγικής μας κινδυνεύει να οδηγήσει σε εθνικά διέξοδα αν ληφθούν υπόψη πόσα σημαντικά δεδομένα άλλαξαν από το 1974 σε 1311. Το 2020, πριν να μας παρουσιάζουν τώρα ξανά ως πανάκια τη Χάγη, είμαι κι εγώ υπέρ της παραπομπής της μοναδικής, της μίας και μοναδικής διαφοράς στη Χάγη, αλλά όχι με όρους Τουρκίας, με όρους διεθνούς δικαίου. Λοιπόν, καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.